το 2015 και το επόμενο του 2016 έχουν αφαιρωθεί στην έρευνα της τοπικής ιστορίας σχετικά με την παρουσία των Βενετών. Βοηθά το γραμμό στον Άθλιο που, όπως έχουμε ξαναπεί, η παρουσία τους χαρακτήρισε την πόλη μας, άφησε τον βαθύτερο αποτύπωμά της, είναι αυτό που μέχρι και σήμερα δίνει την ιδιαίτερη ταυτότητα στην πόλη του Άθλιου. Το Σάββατο λοιπόν στις 12 Δεκεμβρίου και στις 8 η ώρα το βράδυ στο βουλευτικό θα έχουμε την τιμή να έχουμε μια εξαιρετική ομιλία από τον ιστορικό κύριο Θάνο Κονδύλη. Αυτή η εκδήλωση πρόκειται να είναι εισαγωγική, να είναι αρχική το Σεπτέμβριο των εκδηλώσεων μας, αλλά δυστυχώς συνέπεσε με τις εκλογές, οπότε την μεταφέρουμε τώρα. Ιστορικός Θάνος Κονδύλης αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ιστορικής του έρευνας στην πόλη μας, στο Ναύπλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διατριβή του είναι 900 σελίδες αφιερωμένες στην πόλη. Διαβάζεται πόσο γνώστης είναι της τοπικής μας ιστορίας. Το θέμα της ομιλίας του είναι από την Ναύπλιο, από την βασιλεύουσα στη Γαλινοτάκη. Το πέρασμα δηλαδή από το Βυζάντιο στην Βενετική, στην Ρωμαϊκή περίοδο, από το 900 μέχρι το 1540. Και να ρωτήσετε κανείς, χωράμε 600 χρόνια ιστορίας μέσα σε μία ώρα. Αυτό είναι το ιδιαίτερο του ομιλητή και αυτός είναι και ο στόχος αυτής της εκδήλωσης. 900 χρόνια ιστορίας, δοσμένα με έναν τρόπο διάλεξης, παράδοσης, απλό τρόπο ώστε να έχουμε μια ουσιαστική και βαθιά ενημέρωση για αυτή την ιστορική διαδρομή των 900 χρόνων, όπου έχουμε Βυζάντιο, Φραγκοκρατία και Βενετοκρατία στην πόλη του Ναυπλίου. Αυτά τα 600 χρόνια δοσμένα με πολλή εικόνα, με υποστήριξη χαρακτικών και φωτογραφιών, έτσι ώστε να είναι μια πάρα πολύ ζωντανή εκδήλωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σε αυτή την εκδήλωση θα έχουμε τη δυνατότητα της ιστορικής αναδρομής, της συνοπτικής ιστορικής αναδρομής στην Βενετοκρατία, στην Άφλιο. Και στόχος είναι να παρουσιαστεί η περίοδος αυτή που την Άφλιο οργανώθηκε από τους Βυζαντινούς αρχικά, αναπτύχθηκε υπό την φράγκικη κατοχή και κατέστη αργότερα με τους Βενετσιάνους σε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου. Το σημαντικό είναι ότι με αυτές τις εκδηλώσεις στοχεύουμε όχι μόνο στην ειδική έρευνα γύρω από την Βενετοκρατία, αλλά την γενική γνώση που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αυτή την ιστορική διαδρομή. Μπορούμε να πούμε ότι θα είναι ένα μαθήματο για όλους εμάς. Σκοπεύουμε να επαναλάβουμε και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Το Σάββατο λοιπόν, 12 Δεκεμβρίου 2015, στις 8 η ώρα, στο βουλευτικό Ναύπλιο από τη Βασιλεύουσα στη Γαλινοτάκη, μια ιστορική πορεία μέσα από μαρτυρίες και εικόνες. Με πολύ μεγάλη χαρά σε όλους τους λόγους να βολεύω συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Βενετίας στο Ναύπλιο για τα 400 χρόνια από το τέλος της Βενετοκρατίας. Το προσεχές Σάββατο 12 Δεκεμβρίου και 8 η ώρα το βράδυ στο βουλευτικό, ο διδάκτης ιστορίας και γνωστός συναθέας κ. Παναγιώτης Κονδύλης θα δώσει μια ομιλία η οποία θα αφορά στην πορεία του Ναυπλίου από το 900 μέχρι το 1540 που έχουμε και την πρώτη οθωμανική κατάκτηση της πόλης. Ο κ. Κονδύλης έχει γράψει μια διδακτορική διατριβή με τίτλο «Το Ναύπλιο 1349-1540, μια ευρωπαϊκή πόλη στην Ελληνοβενετική Ανατολή», η οποία το έτος που διανύουμε το 2015 βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η έρευνά του είναι γενικώς απλωμένη στον ομό μας, στον τόπο μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται για έναν καταξιωμένο συγγραφέα και μυθιστορημάτων πέρα από την περιδιάβασή του στην ιστορία. Είμαστε σίγουροι ότι η αργολική κοινωνία για μία ακόμα φορά θα ανταλλάσσει αυτή την εκδήλωση μνήμης τοπικής ιστορίας και ταυτόχρονα περισυλλογής για το μέλλον.